골 하나 넣을게요. 일단 들어올
της απόψινής ομιλίας θα είναι, αγαπητοί αδελφοί, μία προφητεία, μία ψαλμική προφητεία, η οποία αναφέρεται στον 117ο ψαλμό της Παλαιάς Διαθήκης και επαναλαμβάνεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι η γνωστή εκείνη ψαλμική ρήση που λέει «Λήθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας». Δηλαδή, πέτρα που την παραπέταξαν οι κτίστες, αυτή ήλθε και έγινε λήθος ακρομονιαίος. Θα την δούμε την ψαλμική αυτή ρήση και ως προφητεία, λόγω δηλαδή που ελέγχθη στην Παλαιά Διαθήκη και παραδοθήθηκε στην Καινή Διαθήκη, αλλά θα την δούμε και σαν γνωμικό, σαν ένα λόγο δηλαδή γενικότερου κύρους, ο οποίος ισχύει όχι μόνο για την Ιερά Ιστορία, αλλά και για ολόκληρη τη ζωή μας και βρίσκει σε πάρα πολλές περιπτώσεις εφαρμογή. Από τις πολλές και αριστουργηματικές παραβολές που είπε το στόμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ας συγκεντρώσουμε τώρα την προσοχή μας στη γνωστή εκείνη παραβολή των κακών γεωργών. Είναι η παραβολή που περιλαμβάνεται στο 21ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στους στίχους 33 έως 42. Ας την ακούσουμε σε μετάφραση. Κάποιος άνθρωπος, λέει, ήταν νοικοκύρης και φύτεψε αμβέλη. Για να το ασφαλίσει, το περιμάντρωσε ολόγυρα με φράχτη. Το εφοδίασε με το απαραίτητο παντιτήρι που έσκαψε μέσα σε αυτό, καθώς και με ένα πύργο για να μένουν εκεί οι εργάτες και φρουροί. Μετά προσέλαβε στην υπηρεσία του γεωργούς, που τους εμπιστεύτηκε την καλλιέργειά του και έφυγε. Όταν πια πλησίασε ο καιρός της συγκομιδής των καρπών, έστειλε τους δούλους του να πάνε στους γεωργούς και να πάρουν τους καρπούς. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους και άλλον μεν τον έδιραν, άλλον τον σκότωσαν, άλλον τον λιθοβόλησαν. Έστειλε πάλι άλλους δούλους, πιο πολλούς από τους πρώτους, μα και σε αυτούς τα ίδια έκαναν. Ύστερα από αυτά, τους έστειλε τον ίδιο τον γιο του, κάνοντας τη σκέψη. Τον γιο μου πιστεύω να τον σεβαστούν. Αλλά οι γεωργοί, όταν είδαν τον γιο, είπαν μεταξύ τους, «Βρε, αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να τον σκοτώσουμε και να κρατήσουμε δική μας την κληρονομιά». Και πράγματι τον έπιασαν και βγάζοντάς τον έξω από το αμπέλι, τον σκότωσαν. Όταν λοιπόν γυρίσει ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, ρωτάει ο Κύριος τους ακροατάς του, «Τι θα κάνεις εκείνες τους γεωργούς?» Του απαντούν, «Έτσι άσχημα που φέρθηκαν, σκληρά θα τους αφανίσει και θα παραδώσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα αποδώσουν τους καρπούς στον καιρό τους». Τους λέει τότε ο Κύριος, «Ποτέ σας δεν διαβάσατε στις γραφές, πέτρα που την παραπέταξαν οι κτίστες, αυτή ήρθε και έγινε ακρομονιαίος λήθος. Από τον Κύριο έγινε αυτή η γραφή, γράφτηκε αυτός ο λόγος και είναι θαυμαστός εμπρός στα μάτια σας».
Αυτή ήταν σε μια δική μας μετάφραση η παραβολή. Η δε εξήγηση της παραβολής φαίνεται αμέσως στη συνέχεια. Τι εννοούσε ο Κύριος μιλώντας για κακούς γεωργούς? Εννοούσε τους θρησκευτικούς ηγέτες του Ισραήλ, του εκλεκτού του λαού, τους αρχιερείς, τους γραμματείς, τους φαρισαίους? Αυτοί ήταν οι γεωργοί στους οποίους ο Θεός είχε εμπιστευτεί το εκλεκτό του πνευματικό αμπέλι, το λαό του Ισραήλ. Αυτοί έπρεπε να το φροντίζουν, αυτοί έπρεπε να το καλλιεργούν, αυτοί έπρεπε να το φρουρούν για να προκόψει και να φέρει πνευματικούς καρπούς. Δεν στάθηκαν όμως πιστοί και πρόθυμοι στο θέλημα του Κυρίου οι πνευματικοί ηγέτες του Ισραήλ. Εκμεταλλεύτηκαν τα αξιώματα τα οποία πήραν για προσωπική τους ωφέλεια και προσωπική τους προβολή. Και ποιοι ήταν οι δούλοι τους οποίους απέστειλε κατά καιρούς ο Κύριος για να δει την πνευματική πρόοδο που είχε ο λαός του? Είναι όλοι εκείνοι οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι όλοι οι ταλαντούχοι και χαρισματούχοι, όλοι οι Άγιοι υπρικισμένοι με τη χάρη του Θεού που ήρθαν κατά καιρούς για να σκάψουν, να ποτίσουν, να φρουρίσουν, να καλλιεργήσουν το αμπέλι του Θεού? Και ποιοι είναι οι καρποί τους οποίους θα ζητούσαν να βρουν και να πάρουν? Είναι η εφαρμογή των εντολών του Κυρίου, είναι η αρετή και η αγιώτης, είναι η εκτέλεση του θελήματος του Θεού. Και ποιος είναι ο Υιός, ο οποίος ήρθε στο τέλος και τον οποίον επεφύλαξαν την φοβερή αυτή συμπεριφορά? Είναι ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, που ήρθε και έγινε άνθρωπος, και τούτης οι κακοί γεωργοί δεν το αντελήφθησαν ότι είναι ο Υιός του Θεού ο απεσταλμένος για να παραλάβει τους καρπούς, αλλά αντιθέτως τον συνέλαβαν, τον έβγαλαν έξω από την πόλη των Ιεροσολύμων και τον σταύρωσαν επάνω στον Γολγοθά. Με την εγκληματική τους όμως αυτή ενέργεια δεν αποδείχθηκαν μόνο κακοί, αποδείχθηκαν συμβάνως και κουτί, ανόητοι. Δεν μπόρεσαν να διακρίνουν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας που όλη η Παλαιά Διαθήκη κήρυτε και όλοι τους περίμεναν. Οι θρησκευτικοί λοιπόν ηγέτες της Παλαιάς Διαθήκης φέρθηκαν πράγματι σαν ανόητοι κτίστες που δεν ξέρουν να υποφεληθούν και να χρησιμοποιήσουν το προσφερόμενο οικοδομικό υλικό. Ο Θεός καθόλου εκείνο το μακρό διάστημα της Παλαιάς Διαθήκης απέστελε για την οικοδομή του λαού του ό,τι καλύτερο. Έστειλε αγίους και θαυματουργούς, έστειλε εναρέτους και χαρισματούχους, έστειλε φωτισμένους και ταλαντούχους. Εντούτοις όλο αυτό το εκλεκτό υλικό, οι κακοί οικοδόμοι τις περισσότερες φορές το παραπετούσαν, προσπαθώντας να το αρχιστεύσουν, πράγμα που απέβαινε εις βάρος της οικοδομής του εκλεκτού λαού του Θεού. Και αυτά ήταν μικρά μπροστά σε εκείνο το άλλο που έκαναν και που αυτό ήταν το μεγαλύτερο του σφάλμα. Ποιο είναι αυτό? Το ότι σταύρωσαν τον Χριστό. Διότι ο Χριστός δεν ήταν απλώς ένας απεσταλμένος δούλος του Θεού, αλλά ο ίδιος ο Υιός του ιδιοκτήτου της Αμβέλου, ο Υιός του Θεού. Ο Χριστός είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, επάνω στον οποίο είναι θεμελιωμένο όλο το οικοδόμημα της Εκκλησίας, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή. Αυτό οι αρχιερείς, γραμματείς και φαρισαίοι δεν το αντελήφθησαν.
με το να συλλάβουν, να καταδικάσουν και να σταυρώσουν τον Χριστό, δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να πετάξουν περιφρονητικά τον κυριότερο και μόνο θεμέλιο λίθο της οικοδομής του Θεού. Χωρίς αυτόν όμως η οικοδομή δεν μπορεί να σταθεί και να αποπερατωθεί. Γι' αυτό, όσο κι αν οι κακοί γεωργοί τον περιφρόνησαν, εκείνος δεν έπαβε να είναι ο θεμέλιος λίθος της Εκκλησίας, που κανείς δεν μπορεί να τον αφαιρέσει και να τον αντικαταστήσει. Θεμέλιον γα άλλων ουδείς δύναται θύνε παρά των κείμενων, ως εστίν Ιησούς Χριστός, λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος σε άλλη επιστολή στην Άλφα προς Κορινθίους. Έτσι, δια της Αναστάσεως του Χριστού και της ιδρύσεως της Εκκλησίας Του, ο μοναδικός θεμέλιος λίθος Χριστός, μόνον ότι προς στιγμήν παραπετάχθηκε, απεδείχθη ότι είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας, της Θείας Οικοδομής και βρέθηκε στη θέση Του. Όσο κι αν τον περιφρόνησαν, όσο κι αν τον παραπέταξαν οι άρχοντες του Ισραήλ, στο τέλος απεδείχθη ότι εκείνος είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της Εκκλησίας, ο μόνος που μπορεί να στηρίξει το οικοδόμημα της σωτηρίας όλου του κόσμου. Ούτως εστίν ο λίθος, ο εξουθενηθής υπό των οικοδομούντων, ο γενόμενος της κεφαλήν γωνίας, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Αλλά ενώ οι μορφωμένοι άρχοντες, τυφλωμένοι από τα πάθη της φυλαυτίας τους, στάθηκαν τόσο ανόητοι και έδειξαν τέτοια κακία απέναντί του, αντιθέτως, άνθρωποι απλοϊκοί και αγράμματοι διέκριναν το φως που έλαμπε στο πρόσωπο του Χριστού, ελκύστηκαν από τη μορφή του και εγκολπώθηκαν τα λόγια του. Τον δέχθηκαν ως Θεό και Σωτήρα και τον έβαλαν θεμέλιο στη ζωή τους. Λίγο μετά τη γέννηση του Κυρίου μας, την ημέρα της υπαπαντής στο ναό των Ιεροσολύμων, ο γέροντας Σιμεών ο Θεοδόχος είπε γι' αυτόν προφητικός: «Ιδού ούτως κείτε εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενα». Και η προφητεία αυτή βρίσκει συνεχώς εφαρμογή. Πράγματι, αυτό δεν συνέβη μόνο τότε, στα χρόνια της επιγείου παρουσίας του Χριστού. Από τότε και στο εξής, απέναντι στο πρόσωπο του Χριστού, οι άνθρωποι πάντοτε διχάζονται και παίρνουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και στάσεις. Οι μεν πιστοί και καλοπροαίρετοι τον έχουν άσυστο θεμέλιο, πολύτιμο στήριγμα, τιμή και κάρχημά τους, σύμφωνα με τον προφητικό λόγο του Ισαΐου. «Ιδού τίθιμοι εν Σιών, λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων και οπιστεύων επ' αυτό που μη κατεσχυνθεί». Αντιθέτως, οι κακοί οικοδόμοι της παραβολής που ακούσαμε, αντί να τον εκτιμήσουν, τον περιφρόνησαν και τον παραπέταξαν. Για αυτούς τους απειθείς, ο Χριστός έγινε λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Αυτό σημαίνει, τον συναντούν στον δρόμο τους και σκοντάφτοντας επάνω του πέφτουν. Και μόνο αυτό, συντρίβονται και εξουδενώνονται, διότι όποιος αντιτάσσεται σ' αυτόν, αλίμονό του. Ο πεσόν επί των λίθων τούτων συμπλαστήσεται, εφόνταν πέσει λυκμίσει αυτόν, θα τον σκορπίσει δηλαδή σαν το άχαιο. Οι καλοπροαίρετοι λοιπόν τον συναντούν και στηριζόμενοι πάνω σ' αυτόν, σηκώνονται επάνω. Τον θεωρούν το εκλεκτότερο και πολυτιμότερο πράγμα στον κόσμο.
τον θέτουν θεμέλιο της ζωής τους. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι όλοι όσοι απετέλεσαν και αποτελούν την Αγία μας Εκκλησία, η οποία γι' αυτό την ψαλμική αυτή προφητεία λήθων όταν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως εγεννήθης και φαρήν γωνίας, την έκανε ύμνο και τραγούδι της και την ψάλλει ως καλοφωνικό ιρμό. Το προφητικό ρητό, το οποίο έγινε θέμα μας και το οποίο μας απασχολεί, είναι όπως ακούσαμε η κατάληξη της παραβολής των κακών γεωργών. Είναι μια προφητεία η οποία βρήκε εφαρμογή σε απόλυτο βαθμό στο πρόσωπο του Χριστού. Είναι μια μεσιακή προφητεία. Εκτός όμως από τον Χριστό, παρατηρούμε ότι η προφητεία αυτή βρήκε σε σχετικό βαθμό εφαρμογή και σε πολλούς άλλους γνησίους υπηρέτες και απεσταλμένους του Θεού, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Και πρώτα-πρώτα στους προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης που είχαν αποστολή να προαναγγείλουν είτε με τον λόγο είτε με τη ζωή τους τον ερχομό του δικαίου, δηλαδή του Μεσσία. Να, μερικά παραδείγματα. Ο Σόφρον Ιωσήφ είναι ένας από τα 12 παιδιά του Πατριάρχου Ιακώβου, αγνός και καλοκάραθος, γεμάτος στοργή για τον πατέρα και αγάπη για τα αδέλφια του. Πρικισμένος με πολλά χαρίσματα, προοριζόταν να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ιστορία του εκλεκτού λαού του Θεού. Εν τούτοις τα αδέλφια του, από φθόνο και μίσος, λίγο έλειψε να τον θανατώσουν. Την τελευταία στιγμή, σκεπτόμενοι κάπως πιο ανθρώπινα, τον πούλησαν στους ξένους εμπόρους και είχε τις γνωστές περιπέτειες στην Αίγυπτο. Τελικώς όμως έγινε εκεί μέγας άρχοντας, σώζοντας από την πείνα όχι μόνο τους Αιγυπτίους, αλλά και το γένος του. Ήταν ένας αποδοκιμασμένος και παραπεταμένος λίθος που ο Θεός τον ανέδειξε στη θέση για την οποία εξ αρχής τον προόριζε. Άλλο παράδειγμα. Ο Μέγας Μωυσής. Η γέννηση και η θαυμαστή διάσωσή του από τα νερά του Νείλου έδειχναν ότι ο Θεός τον προορίζει για μεγάλη αποστολή. Ήταν ο ελευθερωτής, ο προστάτης, ο προφήτης, ο οδηγός που έστελνε ο Θεός στον λαό. Εντούτοις, όταν ήρθε η ώρα να αναλάβει αυτό το έργο, οι συμπατριώτες του ουσινήκαν. Δεν κατάλαβαν, δεν αντελήφθησαν την αξία του. Σε κάποια διαμάχη δύο Εβραίων θέλησε ο Μωυσής να επέμβει και να τους συμφιλειώσει. Αλλά αυτοί, αντί να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός διαχειρός αυτού δίδωσε αυτή σωτηρία και να τον δεχτούν, τον περιφρόνησαν και τον απόθεσαν. Ο αδικών των πλησίων απόσαντο αυτόν, τον έστρωξε. Λοιπόν, τι σε κατέστησε να άρχοντα και δικαστή εφημών, ποιος σε έβαλε να γίνεις άρχοντας και δικαστής σε εμάς? Ήταν αυτός που έστελνε ο Θεός για άρχοντα και δικαστή τους. Και αυτοί δεν το αντέλησαν. Γι' αυτό η Γραφή λέει, «Τούτον τον Μωυσή μου, ονειρνήσαντο οι πόντες, τι σε κατέστησε άρχοντα και δικαστή, τούτον ο Θεός άρχοντα και λυτρωτή να απέστειλε». Άλλος ένας αποδοκιμασμένος και παραπεταμένος λίθος. Αλλά και όλοι οι προφήτες, αδελφοί μου, την ίδια μεταχείριση δεν είχαν. Άλλον τον πριώνησαν, τον Ισαΐα. Άλλον τον έριξαν στο Βόρβορο, τον Ιερεμία. Άλλον τον έκλεισαν στο λάγο των Λεόντων, τον Δανιήλ. Και όλους τους άλλους. Εκλεκτοί λίθοι, παραπεταμένοι από τους κτίστες. Ο Διωγμός ήταν ο κοινός κλήρος όλων των προφητών.
Είναι ζήτημα αν υπήρξε ένας προφήτης που να διέφυγε τον βίαιο θάνατο. Η μαρτυρία της Αγίας Γραφής για το θέμα αυτό είναι σαφής. Τίνα των προφητών που και δίωξαν οι πατέρες ημών, ερωτά ο πρώτος υποψήφιος μάρτης της Καινής τώρα Διαθήκης, ο διάκονος Στέφανος, εμπρός στο Ιουδαϊκό Συνέδριο που τον δικάζει, και συνεχίζει. Και απέφτυναν τους προκαταγγείλαντας περί της ελεύσεως του δικαίου. Οι αληθινοί και γνήσιοι προφήτες, οι τίμιοι απεσταλμένοι του Θεού στη Παλαιά Διαθήκη, που έρχονταν να οδηγήσουν τον λαό και να του δείξουν τον δρόμο, κατά κανόνα δέχτηκαν τη δυσμένεια και αποδοκιμασία των ανθρώπων, το διωγμό και το μαρτύριο. Σήμερα όμως όλοι αυτοί είναι άγιοι και τιμώνται. Πήραν τη θέση που τους αξίζει. Αλλά το προφητικό μας ρητό βρήκε εφαρμογή και στους Αγίους της Καινής Διαθήκης. Ο πρωτομάρτης Στέφανος, τον οποίο μνημονεύσαμε, κατά την απολογία του έδωσε μια σύνοψη της Ιεράς Ιστορίας της Παλαιάς Διαθήκης και έκανε ένα γενικό απολογισμό των ιερών θυμάτων. Μετά από λίγο έγινε και ο ίδιος ένα από αυτά τα θύματα, επιβεβαιώνοντας έτσι την αλήθεια της προφητείας που μελετούμε. Γι' αυτό και η Εκκλησία, βλέποντας να έχει και στο πρόσωπο του Αγίου Στεφάνου εφαρμογή η προφητεία αυτή, όρισε την ημέρα της μνήμης του να διαβάζεται η Ευαγγελική περικοπή που καταλήγει με την προφητεία. «Λίθον όταν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Πέτρα που την παραπέταξαν οι κτίστες, αυτή ήρθε και έγινε ακρογωνιαίος λίθος». Ας δούμε όμως κι άλλα παραδείγματα μετά Χριστόν. Λέγεται ότι ο Μέγας Βασίλειος πήγε κάποτε σε μία ανδρική αδελφότητα που είχε ιδρύσει. Ο ηγούμενος, επειδή είχαν έλλειψη ιερέως, ζήτησε να χειροτονήσει ο Μέγας Βασίλειος κάποιον από τους αδελφούς σε ιερέα. «Για δείξτε μου», λέει ο Μέγας Βασίλειος, «ποιοι είναι οι υποψήφοι». Ο ηγούμενος κάλεσε σύναξη. Του έδειξε πολλούς, αλλά εκείνος δεν έμενε ικανοποιημένος. «Δεν έχετε κανέναν άλλο?» ρώτησε. «Όχι. Για προσπαθήστε να θυμηθείτε». «Α, έχουμε και έναν στο μαγειρίο, αλλά δεν μπορεί να έρθει γιατί δεν είναι καλά στα μυαλά. Είναι και μουτζουρωμένος από τα κάρβουνα και τις φωτιές. Φέρτε τον εδώ». Όταν είδε τον ατιμέλητο και περιφρονημένο εκείνο μοναχό που οι αδελφοί του τον θεωρούσαν ανάξιο και να τον παρουσιάσουν, ο Μέγας Βασίλειος διέκρινε στο πρόσωπό του τον κατάλληλο για την ιεροσύνη. Ήταν ό,τι ζητούσε. Αυτόν χειροτόνησε και όχι κανέναν άλλον. Αυτόν έκανε ιερέα τους. Κάτι παρόμοιο, αλλά σε γυναικείο κοινόβιο, διηγείται ο Παλάδιος. Ας μεταφέρουμε εδώ τη διήγησή του όπως σώζεται σε μετάφραση στο γεροντικό. Στη γυναικεία μονή της ταβέρνης, που μόναζαν την εποχή εκείνη περισσότερες από 400 καλόγριες, έραψε με την αρετή της η Παρθένος Ισιδώρα. Αυτή η Μαρκαρία για την αγάπη του Χριστού υποκρινόταν την Σαλή, εξευτελίζοντας κάθε μέρα τον εαυτό της. Φορούσε κουρέλια και έκανε τις πιο ταπεινωτικές δουλειές του μοναστηριού, εξυπηρετώντας σαν να ήταν αγορασμένη σκλάβα όλες τις αδελφές χωρίς εξαίρεση. Εκείνες πάλι, σαν να γύρευαν με αυτό να την ανταμείψουν, την περιφρόνησαν τόσο που και από την τράπεζα και από την εκκλησία ακόμη την έδιωχαν. Η Ισιδώρα έτρωγε τα ποφάγια που περίσευαν στα πιάτα, ζαρωμένη στο τζάκι του μαγειριού, και άκουγε την ακολουθία της χειμώνα-καλοκαίρι στα σκαλοπάτια της εκκλησίας.
Ήταν αδύνατο να περάσει η μέρα χωρίς να τη βρίσουν, να τη χτυπήσουν ή το λιγότερο να την περιπέξουν οι άλλες καλόγριες. Και αυτοί τα δεχόταν όλα αυτά σαν δροσάτη ανθοδέσμη με την οποία έμπλεκε το αμάραντο στεφάνι της δόξης της. Ποτέ δεν αντιλόγησε, δεν φιλονίκησε, δεν έδειξε σημάδι ανυπομονησίας. Και να πόσο Θεός έκανε φανερή σ' όλους την αρετή της. Στο απέναντι βουνό ασκείται με ένας Άγιος Ερημίτης, ο Αβάς Πιτηρούν. Περνούσε με μεγάλη στέρηση και πέδευε πολύ το σώμα του. Θα ήταν ίσως αυτό αφορμή που του ήλθε κάποτε λογισμός. Άραγε, είναι άλλος σε αυτόν τον τόπο που να σε φτάνει στην αρετή. Τη νύχτα είδε στον ύπνο του Άγγελο Κυρίου. Σήκω και πήγαινε στο γυναικείο μοναστήρι, τον πρόσταξε. Εκεί θα βρεις μια παρθένο με διάδυμα στο κεφάλι. Αυτή είναι ασύγκριτα ανώτερη σου. Ο Αβάς Πιτηρούν δεν έχασε καιρό. Μόλις ξημέρωσε, πήρε το ραβδάκι του και τράβηξε για το γυναικείο μοναστήρι. Οι καλόγριες του έκαναν μεγάλη υποδοχή, γιατί είχε φήμη Αγίου σ' όλον εκείνο τον τόπο. Ο Αβάς πήγε στην εκκλησία και ζήτησε από την προεστώσα να του παρουσιάσει όλες τις αδελφές να τις γνωρίσει προσωπικά. Του έγινε αμέσως η επιθυμία. Μία-μία περνούσαν μπροστά από τον Αβά όλες οι καλόγριες, έβαζαν μετάνοια και στέκονταν στα στασίδια τους. Εκείνος παρατηρούσε προσεκτικά, μα δεν έμεινε ευχαριστημένος. Δεν είδε ανάμεσά τους εκείνη που του είπε ο Άγγελος και λυπήθηκε. Σαν πέρασε εκεί τελευταία, ρώτησε ο Αβάς αν υπάρχει άλλη. Όχι, το αποκρίθηκαν. Εδώ είμαστε όλες. Αδύνατο, είπε ζωηρά ο Αβάς. Πρέπει να υπάρχει ακόμη μία. Εκείνη χάρη της οποίας έκανα όλη αυτή την οδηγορία. Έχουμε ακόμη μια καλόγρια στο μοναστήρι, αναγκάστηκε να φανερώσει η προεστώσα μπροστά στην επιμονή του γέροντος, αλλά είναι σαλή, γι' αυτό δεν τη λογαριάζουμε με την αδελφότητα. Ας έλθει και αυτή, είπε ο Αβάς. Με πολλή βία οδήγησαν την ταπεινή Ισιδώρα μπροστά στον Όσιο, ξυπόλυτη, κουρελιασμένη, κατάμαυρη από τους καπνούς του μαγειριού. Μόλις την αντίκρισε εκείνος, έμεινε σαν μαρμαρωμένος από την έκπληξη. Το παλιό μάντιλο που σκέπαζε την κεφαλή της και που οι αδελφές της το αηδίαζαν, έλαμψε στα μάτια του σαν ολόκληρη κορώνα. Ύστερα έπεσε στα γόνατα και της είπε με φωνή που έτρεμε από συγκίνηση, «Ευλόγησέ με, Οσία». Αλλά η ταπεινή Ισιδώρα έσκυψε και του φίλησε τα πόδια. «Εσύ ευλόγησέ με, Άγιε Πάτρε». Παραξενεμένες οι καλόγριες από όσα έβλεπαν μπροστά τους είπαν στον Αβά, «Μην εξευτελίζεις έτσι τον εαυτό σου, αυτή είναι σαλή». Εκείνος όμως της κατακεράβλωσε με το αυστηρό του βλέμμα, «Σεις όλες είστε σαλές και ανόητες. Αυτή εδώ είναι πολύ ανώτερη και από εσάς και από μένα. Της αξίζει να λέγεται Αμάς, μητέρα πνευματική. Ήθελε να μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε στο πλευρό της στη Δευτέρα Παρουσία». Κατόπιν διηγήθηκε τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός για τη Μακαρία Ισιδώρα. Σαν τ' άκουσαν οι καλόγριες, έπεσαν στα γόνατα ζητώντας συγχώρηση από την αδελφή τους και εξομολογήθηκαν στον Όσιο τα μαρτύρια που ως τη στιγμή εκείνη της είχαν κάνει. Άλλοι την κορόιδε από το πρωί ως το βράδυ, άλλοι την περιέλουζε με ακάθαρτα νερά, άλλοι της έτριβε τη μύτη με συνάπη. Δεν βρέθηκε ούτε μία που να μην την είχε με κάποιο τρόπο βασανίσει. Ο Όσιος έκανε προσευχή για αυτές
να συγχωρήσει ο Θεός τις απερισκεψίες τους. Ύστερα γύρεψε την Οσία Ισιδώρα να την παρακαλέσει να δώσει και αυτή συγχώρηση στις αδελφές της. Μα δεν την βρήκα πουθενά. Πρόλαβε και έφυγε κρυφά από μοναστήρι για να αποφύγει τον ανθρώπινο έπαινο και κανείς δεν έμαθε ποτέ πού τελείωσε τη ζωή της. Από τα παραδείγματα αυτά, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε πώς η ψαλμική προφητεία που πήραμε ως θέμα βρήκε εφαρμογή όχι μόνο στον Κύριο, αλλά και σε πολλούς τιμίους δούλους του. Η προφητεία όμως λίθων όλα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως εγενήθης κεφαλή γωνίας, παρατηρούμε ότι δεν διατυπώνεται σε μέλλοντα χρόνο όπως διατυπώνονται συνήθως οι προφητείες. Αφού είναι προφητείες και αναφέρονται στο μέλλον, συνήθως εκφέρονται σε μέλλοντα χρόνο. Θα γίνει κάτι. Θα πραγματοποιηθεί. Θα έλθει. Περιμέναμε να ακούσουμε μέλλοντα χρόνο. Εδώ διατυπώνεται σε χρόνο αόριστο. Δεν λέει λίθον όλα παιδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως γεννήσεται εις κεφαλήν γωνίας, αλλά ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Αυτό τον αόριστο εγεννήθη οι φιλόλογοι τον ονομάζουν γνωμικό αόριστο και τον μεταφράζουν χρησιμοποιώντας τις λέξεις συνήθως ή συχνά ή πολλές φορές. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι το ρητό αυτό δεν είναι μόνο μία προφητεία. Είναι και ένα γνωμικό, ένα απόφθεγμα, λόγος δηλαδή με γενικότερο κύρος, που ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Γι' αυτό μπορεί να αποδοθεί και ως εξής. Πολλές φορές μια πέτρα που οι κτίστες την παραπετούν, συχνά στο τέλος γίνεται λίθος ακρογωνιαίος. Με την έννοια αυτή, το ρητό τούτο βρήκε και βρίσκει εφαρμογή όχι μόνο στην ιερά ιστορία και στη ζωή των Αγίων, αλλά και στην λυπή ζωή των ανθρώπων. Όχι μόνο σε θρησκευτικά και εκκλησιαστικά αξιώματα, αλλά και σε πολιτικά αξιώματα και σε άλλες τιμητικές θέσεις. Αν ήρθαν πρόσωπα που προηγουμένως είχαν υποτιμηθεί. Ας δούμε και εδώ μερικά παραδείγματα. Και πρώτα-πρώτα στην πολιτική εξουσία. Όταν ο μέγας κριτής και προφήτης Σαμουήλ αναζητούσε να χρήσει βασιλέα για το λαό του Θεού το κατάλληλο πρόσωπο, ήρθε σταλμένος από τον Κύριο στη Βηθλεέμ. Στη θυσία που έκανε εκεί, παρίστατο και ο πολύτεκνος Ιεσέ. Ο Σαμουήλ ζήτησε τότε να δει τα παιδιά του και ο Ιεσέ έδειξε τους 7 μεγαλύτερους γιους του. Ο Σαμουήλ δεν βρήκε ανάμεσα σε αυτούς τον κατάλληλο, ενώ τον είχε στείλει ο Θεός εκεί. Και ρωτά, τέλειωσαν τα παλικάρια σου, του λέει ο Ιεσέ. Α, ναι, είναι ακόμα ένας, ο μικρός. Αυτόν τον έχουμε στα πρόβατα, βόσκι τα πρόβατα, του λέει ο Σαμουήλ. Στείλε και φωνάξε τον. Δεν πρόκειται να πλαγιάσουμε για φαγητό, αν δεν έρθει κι αυτός. Στέλνει ο Ιεσέ και τον φωνάζουν. Και τον βάζουν μέσα στον χώρο που είχαν ετοιμάσει για να φάνε. Ήταν ένας κοκκινομάγουλος με ωραία μάτια, ωραίος άντρας στην εμφάνιση ενώπιον Κυρίου. Λέει τότε ο Κύριος στον Σαμουήλ, «Σήκω και χρήσε τον, αυτός είναι ο εκλεκτός μου». Έτσι ο μικρός και αμεληταίος Δαβίδ, που ακόμη και ο πατέρας του τον θεωρούσε όχι τόσο σπουδαίο, αλλά άξιο μόνο για να βόσκει τα πρόβατα, εξελέγει βασιλεύς του Ισραήλ, όπως ιστορεί το βιβλίο Α Βασιλιών.
και υπήρξε ο ευδοξότερος βασιλιάς. Έτσι, από την αφάνεια και την περιφρόνηση, ο Θεός τον ανέδειξε στο μέγα αξίωμα και τον δόξασε. Θέλετε τώρα ένα παράδειγμα και από τον χώρο της επιστήμης. Ποιον ακούμε να θεωρείται σπουδαίος επιστήμων στα τελευταία χρόνια? Για τον Αϊνστάιν λένε όλοι, όπως απαντάτε. Λένε λοιπόν ότι αυτός ο Αϊνστάιν, όταν ήταν μαθητής, δεν ήταν καθόλου καλός μαθητής στα μαθηματικά. Οι καθηγητές του είχαν πάρα πολλά παράπονα μαζί. Και όμως αυτός που είχαν παράπονα και τον είχαν για τελευταίο, προχώρησε τόσο πολύ και έγινε το όνομά του και είναι μέχρι τώρα γνωστό. Ο θεωρούμενος στην αρχή ως ανεπαρκής, υπερφαλάγγισε στο τέλος όλους τους άλλους. Φεύγοντας τώρα από τα μεμονωμένα πρόσωπα και πηγαίνοντας στους λαούς, ας προσθέσουμε στο τέλος αυτών των παραδειγμάτων και στον τομέα της ελευθερίας, σαν παράδειγμα, τη μικρή μας πατρίδα. Περιφρονημένη από τους μεγάλους πολλές φορές στην ιστορία και στην αρχαία Ρωμαιοκρατία και στην μεσαιωνική Τουρκοκρατία και στην νεότερη γερμανική κατοχή. Ένας μικρός και αμεληταίος Δαβίδ απέναντι σε σιδηρόφρακτους Γολιάθ. Κι όμως ο υπόθυνος, φτωχός και αδύνατος λαός μας, που οι άλλοι δεν τον υπολόγιζαν, έλαβε από τον Θεό την ευλογία να σηκώσει το κεφάλι, να διώξει τους τυράννους και να είναι αυτός μέσα στην Ευρώπη και όλο τον κόσμο που θα έκανε την αρχή και θα έβαζε τα θεμέλια για την ελευθερία των λαών. Είδαμε, αγαπητοί αδελφοί, ως εδώ την αποδοκιμασία του αγαθού. Όμως δηλαδή συχνά στην ιστορία, την ιερά αλλά και την κοσμική ιστορία και σε όλη τη ζωή, ο καλός και το καλό περιφρονούνται και παραπετιώνται σαν κάτι άχρηστο, ενώ εκεί βρίσκεται η αληθινή αξία. Το φαινόμενο αυτό είναι κάτι που προκαλεί απορία και σκανδαλισμό. Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμη χειρότερο. Κάτι που σκανδαλίζει ακόμη πιο πολύ. Ποιο είναι αυτό? Το ακόμη χειρότερο είναι, ενώ το αγαθό αποδοκιμάζεται, αντί αυτού να βλέπεις να προτιμάται το κακό. Τη στιγμή δηλαδή που καταδικάζεται ο δίκαιος, να δικαιώνεται ο άδικος. Και τη στιγμή που ο καλός αποδοκιμάζεται, να προτιμάται ο κακός. Κορυφαίο παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι ποιος άλλος? Ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Θυμηθείτε, όταν ο Πιλάτος, βλέποντας την αθωότητά του και θέλοντας να τον ελευθερώσει, σκέφτηκε να υποφεληθεί την συνήθεια που υπήρχε να απελευθερώνεται σε ημέρες εορτών εις έδειξην χάριτος κάποιος κατάδικος, τότε έθεσε απέναντι στον αθώο Χριστό τον Βαραβά, τον ληστή που είχε μπει στη φυλακή για κλοπή και για φόνο. Το μαύρο, αδελφοί μου, εύκολα διακρίνεται και όταν το βλέπει κανείς διαπιστώνει ότι είναι μαύρο. Αλλά όταν το μαύρο κάποια φορά πέσει δίπλα στο άσπρο, τότε δημιουργείται αντίθεση. Τότε το μαύρο φαίνεται πιο μαύρο και το άσπρο φαίνεται πιο άσπρο. Έτσι συνέβη και εδώ. Από την αντιπαραβολή φάνηκε η απόλυτη αθωότης του Χριστού και η αναμφισβήτητη ενοχή του Βαραβά. Παρόλα αυτά, όπως γνωρίζουμε, οι Ιουδαίοι προτίμησαν τον κακό Βαραβά και κατεδίκασαν τον αθώο Ιησού. Και όχι μόνο εδώ, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις φαίνεται όχι μόνο η αποδοκιμασία του αγαθού, αλλά και η προτίμηση του κακού. Στην εργασία, λόγου χάρη, γίνεται διαγωνισμός για πρόσληψη σε κάποια υπηρεσία.
και απορρίπτουν τον τίμιο και άξιο προσοντούχο, διότι δεν έχει μέσο, προτιμούν δε ανταυτού κάποιον άσχετο και ασυγκρίτως κατώτερο, διότι έχει ισχυρούς προστάτες. Στα συνοικέσια, η μοντέρνα δεσποινής απορρίπτει τον τίμιο μνηστήρα που έδειξε άψογη στάση στην μέχρι τώρα σχέση τους, για να προτιμήσει τον καπάτσο εκμεταλλευτή που καταφέρνει και την ξεγελά. Στην πολιτική, οι ψηφοφόροι περιφρονούν και μαυρίζουν τον αξιοπρεπή πολιτευτή που τους λέει την αλήθεια και δεν υπόσχεται τα αδύνατα και αναδεικνύουν τον δημαγωγό με τις μεγαλόστομες υποσχέσεις. Στις διεθνείς συμμαχίες, κράτη και διεθνείς οργανισμοί αδικούν λαούς που στάθηκαν με αυταπάρνηση στο πλευρό τους, ευνοούν δε αντί αυτών άλλους που δεν τήρησαν ποτέ τους κανόνες συνεπίας. Έχει πικρή πείρα από αυτά η πατρίδα μας. Ιδού η μεγάλη αδικία, να προτιμούν οι άνθρωποι το κακό και να αποδοκιμάζουν το αγαθό. Αλλά η μεγάλη προτίμηση του κακού και αποδοκιμασία του αγαθού, η μεγάλη αδικία, όπως γνωρίζουμε από τα προφητικά κείμενα, θα γίνει στις έσχατες ημέρες. Και αυτή θα είναι ότι πολλοί τότε θα περιφρονήσουν τον Χριστό για να προτιμήσουν τον Αντίχριστο. Το είπε με παράπονο ο Κύριος μας. Εγώ ελήλυθα εν το ονόματι του Πατρός μου και ου λαμβάνεται. Εάν άλλος έλθει εν το ονόματι το ιδίο, εκείνον λείψεστε, και εννοεί τον Αντίχριστο. Πώς συμβαίνει αυτό? Ποια εξήγηση μπορούμε να δώσουμε? Αν επιτρέπετε να εκφραστούμε έτσι, θα χρησιμοποιήσω την έκφραση την κοινώς χρησιμοποιουμένη. Αυτή είναι η μοίρα του αγαθού. Το λέμε αυτό, όχι βέβαια με την έννοια ότι εμείς πιστεύουμε σε μοίρα, αλλά το λέμε με την έννοια ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού. Και ο Θεός έχει το λόγο του για ό,τι κάνει. Στον κόσμο αυτό έτσι είναι τα πράγματα. Επικρατεί η αδικία και θα πρέπει να το πάρουν απόφαση οι αγαθοί και δίκαιοι ότι για αυτούς ο δρόμος θα είναι δύσκολος. Και ο ίδιος ο Θεός άλλωστε, όταν ήρθε και έζησε τη δική μας ζωή εδώ στη γη, το ίδιο πράγμα δοκίμασε. Δεν επεφύλαξε στον εαυτό του καλύτερη μεταχείριση. Αφού λοιπόν ο κατεξοχήν αγαθός απορρίφθηκε και αποδοκιμάστηκε, αφού ο αναμάρτητος αδικήθηκε και μάλιστα τόσο πολύ μέχρι σταυρού, δοκιμάζοντας σκληρό και εμπονίδι στο θάνατο και φτάνοντας μέχρι τον τάφο, αφού ανταυτού προτιμήθηκε ένας φωνιάς και ληστής, αυτός είναι ο κλήρος όλων των δικαίων. Μη ζητήσουν επομένως οι δίκαιοι άνθρωποι άλλη καλύτερη τύχη για τον εαυτό τους. Αλλά ο Θεός, όπως είπαμε, έχει τον λόγο. Δεν τελειώνουν εδώ τα πράγματα. Η Θεία Πρόνοια οδηγεί με σοφία όλα τα ανθρώπινα και κατευθύνει με δικαιοσύνη την πορεία της ιστορίας. Θα έρθει η μέρα να λάβει ο καθένας αυτό που του αξίζει. Οι άδικοι και οι ασεβείς αδικούν και ασεβούν εδώ, επικρατούν και προτιμώνται εδώ, παραμερίζουν και παραγωνίζουν τους δικαίους εδώ. Γι' αυτό εκεί θα υποστούν την τιμωρία που τους αξίζει. Από το άλλο μέρος, οι δίκαιοι και άγιοι με τις αδικίες και τους παραγωνισμούς που δέχονται εδώ, δοκιμάζονται. Δοκιμάζεται η πίστη τους, δοκιμάζεται η υπομονή τους, δοκιμάζεται η αληθινή αξία τους.
ακούγεται προς αυτούς ο Θεόπνευστος εκείνος λόγος. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείρα του Θεού ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Ταπεινωθείτε τώρα εδώ και περιμένετε εκεί την ημέρα που θα σας αποδοθεί ο στέφανος της δόξης. Χρειάζεται πίστη, εμπιστοσύνη στον Θεό, μακροθυμία. Μυστήριο συντελείται. Μυστικό σχέδιο του Θεού εξελίσσεται. Φορτώνεται ο ζυγός της Θείας Δικαιοσύνης για να είναι έτοιμος την ημέρα της συντελείας να λειτουργήσει και να αποδοθεί στον καθένα αυτό που του αξίζει. Αλλά η ψυχή μας, διψώντας για τη δικαιοσύνη και την αληθινή τιμή και την άφθαρτη δόξα, δυσανασχετεί και διστροπεί βλέποντας την αποδοκιμασία του αγαθού και χάνοντας πολλές φορές την αντοχή και τη δύναμή της, νιώθει την απορία. Γιατί ο Θεός επιτρέπει αυτόν τον παραλογισμό και αυτή την αδικία? Και τότε ακούγεται ως παρήγορη απάντηση η ψαλμική προφητεία γνωμικό. Λίθον οναπεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Πέτρα που την παραπέταξαν οι κτίστες, αυτή ήλθε συχνά και έγινε ο ακρογωνιαίος λίθος της οικοδομής. Κάνετε δηλαδή υπομονή, γιατί η περιφρόνηση και ο παραγωνισμός σας θα είναι προσωρινά. Κάποτε η παρούσα σκηνή θα λυθεί και οι ρόλοι θα αλλάξουν. Εκείνα που τα πετούν και τα κλωτσούν τώρα με τα πόδια τους ως ευτελή και άχρηστα, θα έρθει η ώρα να τα αναζητήσουν και να τα τοποθετήσουν ψηλά. Θα δουν τότε την αξία τους και θα την εκτιμήσουν. Ωστόσο, η απορία επανέρχεται και βασανίζει. Γιατί επιτρέπει ο Θεός? Γιατί λόγου χάριν τίμοι και ταλαντούχοι εργάτες του Ευαγγελίου, καταρτισμένοι αντιαιρετικοί μαχητέ, αντί να επιστρατεύονται για να προσφέρουν ό,τι διαθέτουν, αντιθέτως φημώνονται και αφορίζονται? Οι βουλές του Θεού είναι βέβαια ανεξιχνίαστες. Ποιος μπορεί να εισχωρήσει στα σχέδιά του? Παίρνοντας όμως βοήθεια από το ψαλμικό ρητό «Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήτης κεφαλήν γωνίας», μπορούμε να πούμε. Γιατί επιτρέπει ο Θεός? Για να κατεργαστεί η αξία της αγιότητος. Όπως ο άνθρακας και το πολύτιμο πετρέλαιο δημιουργούν σιγά σιγά στα βάθη της γης από την σύνθλιψη και την πυράκτωση, και όπως το κοράλι και το μαργαριτάρι δημιουργούνται σιγά σιγά μέσα στο κονχύλι, στα βάθη της θαλάσσης, από τον πόνο, από το κέντημα, από το δάκρυ τροποντινά του οστρακοειδούς, έτσι και η αρετή των Αγίων κατεργάζεται μέσα στην ταπείνωση, στη δοκιμασία, στη θλίψη, στην άσκηση, στο πένθος. Γιατί επιτρέπει ο Θεός? Για να λάμψει η αρετή της υπομονής. Όπως ο χρυσός μένει σκεπασμένος για χρόνια μες στη λάσπη και στο χώμα και όταν βγαίνει από εκεί θα μπώνει τα μάτια, έτσι και οι αγιώτες και η υπομονή φάβεται πολλές φορές ισοβίως στην αφάνεια για να αποδειχθεί στο τέλος, να αποκαλυφθεί και να προβληθεί ως υπόδειγμα σε όλους. Υπομονή λοιπόν ως την ημέρα εκείνη της παρουσίας του Κυρίου. Υπομονή έκανε ο φτωχός Λάζαρος της γνωστής παραβολής, παραμεταμένος στην αυλή του πλουσίου. Άργησε πολύ να αποδειχθεί ότι εκείνος ο περιφρονημένος ήταν το πολύτιμο πετράδι που κρίθηκε άξιο να φυλαχθεί στον κόλπο του Αβραάμ. Υπομονή έκανε και ο Άγιος του αιώνα μας, ο Άγιος Νεκτάριος. Όσο ζούσε, τον συκοφάντησαν, τον επιτίμησαν, τον τιμώρησαν, τον υποβίβασαν. Και όχι τόσο οι κοσμικοί, όσο οι μεγαλόσχημοι κληρικοί
η προϊσταμένη του εκκλησιαστική αρχή. Τώρα που είδαν τι παρησία βρήκε ενώπιον του Θεού, όλοι τον τιμούν και τον επικαλούνται. Ένας από τους πολλούς, πολύτιμους, αλλά παραπεταμένους λίθους, που εκ των υστέρων είδαν την αξία του, αλλά όσο ζούσε, τον είχαν κουκλώτσου και κουμπάτσου. Έτσι είναι. Τους αληθινά Αγίους, μόνο όταν πεθαίνουν, τους εγκομιάζουν και τους υψώνουν μέχρι τα άστρα. Πολλοί όμως από τους εγκομιαστάστων, αν ζούσαν όταν εκείνοι βρίσκονταν στη ζωή, θα ήταν ίσως μεταξύ των διοκτών τους. Υπομονή έκανε και ένας από τους ονομαστούς λογοτέχνες, ο Άγιος της Λογοτεχνίας, όπως λέγεται, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Έζησε με πίστη στον Θεό και τίμια φτώχεια. Άδοξος πέρασε ανάμεσα στους ανθρώπους των ημερών. Άλλοι κατήχαν τότε τις θέσεις των καθηγητών και τις έδρες των ακαδημαϊκών. Ποιος γύριζε τότε να τον δει και να του δώσει ένα πιάτο φαΐ που πεινούσε? Τώρα όμως όλοι τον αναγνωρίζουν. Καθηγητές πανεπιστημίου τον σπουδάζουν. Ο κόσμος τον διαβάζει. Οι εκδότες πλουτίζουν από τα γραπτά του. Άλλος ένας παραπεταμένος λίθος. Υπομονή έκαναν και τόσοι άλλοι άνθρωποι με αξία, αληθινά καλλιεργημένες ψυχές, όπως λόγου χάρη επιστήμονες, εφευρέτες, ευεργέτες της ανθρωπότητας, ποιητές, μουσουργοί, ζωγράφοι, Έλληνες και ξένοι που πέθαναν άγνωστοι ή φτωχοί ή και σκόπιμα διαβεβλημένοι. Κι όμως σήμερα όλοι τους θαυμάζουν και τους αναγνωρίζουν και τους εκθιάζουν. Λίθοι πολύτιμοι που σήμερα αναγνωρίζονται, αλλά τότε χλευάζονταν. Υπομονή δεν έκανε και ο πρώτος χριστιανός κυβερνήτης της πατρίδος μας μετά την απελευθέρωση, ο αείμνηστος Ιωάννης Καποδίστριας. Εμουσίως άφησε τον ανδρό μέλλον που του χαμογελούσε ως διπλωμάτου στην Ευρώπη και ήλθε εδώ να συγκακοχηθεί με τους πατριώτες του. Αυτοί όμως τότε δεν τον εξετίμησαν. Τον κατηγόρησαν, τον διέβαλαν και τέλος τον φώνευσαν και μάλιστα Κυριακή πρωί σε ώρα που πήγαινε στην εκκλησία. Τώρα, όσοι βλέπουμε τους μεταγενεστέρους κυβερνήτες της Ελλάδος και τους συγκρίνουμε με εκείνον, λέμε «Να είχαμε ένα κυβερνήτη σαν τον Καποδίστρια». Τότε, όσο τον είχαμε, δεν τον εκτιμήσαμε και δεν τον κρατήσαμε στην κορυφή της διακυβερνήσεως του κράτους μας, αντιθέτως μάλιστα τον θάψαμε στο χώμα. Τώρα είδαμε την αξία. Αν και εσύ λοιπόν κάποτε παραγωνίστηκες, παραπετάχθηκες, περιφρονήθηκες, συκοφαντήθηκες, τσαλαπατήθηκες, μην απελπίζεσαι και μην δυσανασκεφτείς. Λίθον που αναπεδοκίμασαν οι οικοδομούντες που τους εγεννήθη η σκεφαλήν γωνίας. Διατήρησε, καλλιέργησε, κατεργάσου την αρετή, την αγιότητα, την αληθινή αξία. Και θα έρθει η μέρα της αναγνωρίσεως και της αξιοποιήσεως. Ό,τι αληθινά έχει αξία και οι άνθρωποι το αποδοκιμάζουν και το απορρίπτουν, ο Θεός το αναγνωρίζει και το αναδεικνύει. Πολύτιμη, χρήσιμη, κατάλληλη λύθη, αλλά παραπεταμένη. Μένουν στο περιθώριο και περιμένουν. Μέχρι πότε, ο Θεός το ξέρει. Αυτοί βέβαια δεν χάνουν ποτέ την αξία τους. Ο κόσμος, η κοινωνία, η εκκλησία χάνουν. Και γι' αυτό έχουν συμφέρον να τους αξιοποιούν και να μην τους παραπετούν. Πριν τελειώσουμε, επιτρέψτε μου, αδελφοί μου, να σας διαβάσω τη γνωστή εκείνη περικοπή που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος στην Αποκάλυψη για τους μάρτυρες. «Και όντε ίνιξε την πέμπτην σφραγίδα, είδον υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν ηνίχων. Και έκραξαν φωνή μεγάλη λέγοντες, έως πότε ο Δεσπότης ο Άγιος και αληθινός που κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών εκ των κατοικούντων επί της γης?
Και δόθη αυτή σε κάστρο στολή λευκή και ρέχθη αυτή ή να αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών έως πληρώσωση και οι σύμβουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτένεστε ως και αυτοί. Οι ψυχές των δικαίων ζητούν την απόδοση δικαιοσύνης και ανυπομονούν για την αναβολή. Αλλά το θείο σχέδιο προβλέπει να ολοκληρώσουν και οι άλλοι αδελφοί το μαρτυρικό δρόμο της θυσίας, της υπομονής και της εμπιστοσύνης στον Κύριο και τότε θα έρθει η ώρα της δικαιοσύνης για όλους. Δεν θα απογοητεύσει τους δούλους του ο Θεός, όπως διαβάζουμε προς το τέλος της Αποκαλύψεως, όπου το Ιερό Κείμενο γράφει. Και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού. Τους έδωσε το δίκιο τους, την τιμή που τους άξιζε, τη θέση που τους άρμοζε. Αδελφοί και πατέρες, πιστεύουμε? Αν πιστεύουμε, υπομονή λοιπόν, καρτερία, εμπιστοσύνη στη δικαιοκρισία του Θεού και τότε θα πάρει καθένας την θέση που του αρμόζει. Τα άχυρα και τα σκουπίδια στη φωτιά και στα απορρίμματα και ο πολύτιμος λίθος εις κεφαλήν γωνίας. Αμήν. Ανακοινώσεις θα σας πω, αν θέλετε μη σηκωθείτε γιατί θα σας διαβάσω και κάποιο κείμενο που σας ενδιαφέρει. Τα βραδινά κηρύγματα των Κυριακών θα συνεχιστούν κανονικά. Το επόμενο την άλλη Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 1997 και ώρα τη γνωστή, 7. Τα μαθήματα θα υπενθυμίζουμε, τα γνωστά, τα εβδομαδία των Κυριακών κάθε Δευτέρα, βράδυ ώρα 7. Των νέων φοιτητών κάθε Σάββατο, βράδυ ώρα 7. Των μαθητών της Αστραπής κάθε Κυριακή πρωί ώρα 11.30. Σας πληροφορούμε ότι έχει εκδοθεί το νέο φύλλο του περιοδικού Χριστιανικής Πίθα, το οποίο θα διατίθεται στις εξόδους κατά την αναχώρησή σας και μπορείτε να το ζητήσετε. Επίσης σας υπενθυμίζουμε, για όσους δεν ήταν την προηγουμένη Κυριακή, ότι οι τελευταίες εκδόσεις των περιοδικών είναι η Σάλπικα της Ορθοδοξίας, η μαθητική αστραφή με ενδιαφέροντα κείμενα, καθώς και η εφημερίδα Εκκλησιαστικός Αγώνα. Όσοι ενδιαφέρονται και θέλουν μπορούν να προμηθευτούν στις εξόδους. Σας ανακοινώνουμε επίσης την έκδοση ενός νέου βιβλίου της Αδελφότητος Σταυρός. Είναι το βιβλίο «Έτσι συγχροφαντήθηκαν οι Άγιοι». Έχει σχέση με το θέμα της σημερινής ομιλίας και σας το συνιστούμε θερμά. Πάρτε το και διαβάστε. Σαν είδηση από τη Φλόρινα, σας διαβάζω το ανακοινωθέν, την απάντηση που εξέδωσε ο πατήρ Αγουστίνος την παραμονή των ισοδύων της Θεοτόκου για το θέμα που θα έχετε πληροφορηθεί ότι απασχολεί αυτές τις ημέρες την κοινή γνώμη, το καζίνο της Φλόρινης. Στη Φλόρινα επάνω, δυστυχώς, απεφάσισαν να κάνουν καζίνο. Αμήνεται η Εκκλησία μας 2 χρόνια σχεδόν τώρα. Τώρα οι αρμόδιοι απειλούν τροχορτινά ότι θα γίνει το καζίνο όσο και αν η Εκκλησία αντιστέκεται. Έβγαλε λοιπόν ο πατήρ Αγουστίνος την εξής ανακοίνωση που σας τη διαβάζω. Θα χτυπήσουν πένθυμα οι καμπάνες. Πιστέλα της Φλωρίνης και όλης της περιοχής. Η Υπουργός Αναπτύξεως, κυρία Βάσο Παπανδρέου, κατά τρόπο ομό, μας διεμήνησε ότι το καζίνο της Φλωρίνης, παρά την δεδηλωμένη αντίθεση της Εκκλησίας και του πιστού λαού, θα λειτουργήσει. Η διακοίνωση αυτή επιδεικνύει την ισχύ της κυβερνήσεως που προχωρεί σε μια ενέργεια τελείως καταστρεπτική, χωρίς να ακούει τη γνώμη κανενός άλλου. Αυτό δεν είναι ούτε δημοκρατικό, ούτε εθνικό, ούτε ανθρώπινο. Επιβάλλεται με τη δύναμη του ισχυροτέρου και έρχεται σε φανερή αντίθεση με κάθε έννοια λογικής. Διότι το καζίνο κυριολεκτικώς θα ρημάξει τη Φλόρινα. Η Εκκλησία βεβαίως δεν διαθέτει κοσμική ισχύ. Τα όπλα της είναι μόνο πνευματικά. Πρώτο όπλο της έχει τον λόγο της αληθείας. Δίδαξε και διαφώτισε τον λαό. Προσέφυγε και παρακάλεσε τους αρμοδίους. Όταν πλέον είδε ότι το όπλο του λόγου δεν πιάνει,
χρησιμοποίησε τη διαμαρτυρία. Φώναξε ενώπιον ουρανού και γης ότι δεν φέρει καμιά ευθύνη για όσα θα συμβούν και προειδοποίησε κατηγορηματικό στους υπευθύνους ότι θα μετανιώσουν για την ενέργειά τους. Παραλλήλως, και προτού εξαντλήσει το προστάσιο της η Εκκλησία, χρησιμοποίησε και χρησιμοποιεί το θεοδίδακτο όπλο της προσευχής. Παρακαλεί τον Θεό με τρόπο που εκείνος γνωρίζει να σώσει τον ταλέπορο τόπο τούτο από τη συμφορά του καζίνου. Τώρα όμως ο κόπος έφτασε στο χτένι. Γι' αυτό, αν μη γέννητο, έρθει η θλιβερά ημέρα που το καζίνο θα ανοίξει τις πύλες του και θα υποδεχθεί τα πρώτα αφελή θύματα, να το ξέρετε, θα χτυπήσουν πένθυμα όλες οι καμπάνες των εκκλησιών. Για να ακούσουν όσοι έχουν αυτιά, για να συναισθανθούν τις ευθύνες τους όσοι έσπρωξαν τον τόπο στη συμφορά και για να επιστρατευτούν οι χριστιανοί σε θρήνο Ιερεμίου του προφήτου, διότι κάτι πεθαίνει στον τόπο μας. Τέλος δηλώνουμε με τα λύπης ότι ως έσχατο όπλο της η Εκκλησία θα χρησιμοποιήσει και τον αφορισμό. Ας το γνωρίζουμε ως όλους. Ας το γνωρίζουν λοιπόν όλοι ότι εάν το καζίνο λειτουργήσει θα αφορίσουμε τους υπευθύνους. Φλόρινα, 20 Νοεμβρίου 1997, με αγωνία και πόνο, ο Φλωρίνης Πρεσπόρ και ο Θεάς Αφήσης. Για να δούμε τι παίρνουν τώρα. Σήμερον της Ευδοκίας Θεού το πρωί Καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.